Αφήνουμε για λίγο τα γιορτινά για να πάμε στα τη διατροφή μα με τον Παναγιώτη Τζήση. Το Είπαμε σήμερα πραγματικά ρε παιδί μου: Μην βάλουμε καθόλου πολιτική. Αν, ε, ε, είχαμε σκεφτεί, μην έχουμε ούτε καν το σχολιασμό. Τον φίλο, και είδε τι ωραία που. Πολύ ωραία αλλάζει το σημαίνει, περιεχόμενο. Φέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νεότερα που έχουμε mm. στη δική σα επιστήμη. Mm. Ε, τη διατροφή δηλαδή, γιατί παρακολούθησε, είχε και εισήγηση. Όχι, απλή παρακολούθηση. Ήσουν στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατολογία Διατροφή. Πάμε λοιπόν να τα δούμε με την σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μα κάρτα. Έχω διαλέξει τα πιο hot λοιπόν. Έχουμε νέα φάρμακα κατά τη παχυσαρκία, τα οποία συνταγογραφούνται από γιατρού φυσικά. Ε, σα δίνω τι δραστικέ ουσίε. Φυσικά δεν σα δίνω εμπορική ονομασία, αλλά πλέον ξέρουμε ότι και στην Ελλάδα κυκλοφορούν δύο νέα φάρμακα, τα οποία και επιδρούν στην έκρηση τη ινσουλίνη και δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα μειώνοντα την όρεξη. Τώρα, στην επόμενη κάρτα βλέπουμε ότι Υπάρχουν κάποιε βιταμίνε συγκεκριμένε του συμπλέγματο Β, συγκεκριμένα Β6, Β12 και το φιλικό οξύ, οι οποίε προλαμβάνουν την έκπτωση τη νοσιακή λειτουργία. Όπω παίρνω που και που, όποτε θυμηθώ, παίρνω mm -hmm. σύμπλεγμα τη Β. Ωραία, είναι πολύ Άρα, καλό, καλό αυτό έτσι. και αυτό επιβεβαιώνεται Ωραία. και από κλινικέ δοκιμέ και από επιδημιολογικέ μελέτε ότι κάνουν καλό σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Okay. Συνεχίζοντας σε μένα, δηλαδή. με τη τρίτη ηλικία. <laughs> Συνεχίζοντα με την τρίτη ηλικία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια θετική mm -hmm. επίδραση τη μεσογειακή διατροφή στην πρόληψη και τη άνοια και τη της νόσου του Αλτσχάιμερ, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε ότι η δίαιτα της μητέρας έχει επίδραση στη μετέπειτα υγεία των παιδιών αλλά και των εγγονών. Mm. Περνάει δηλαδή και στην επόμενη γενιά, λόγω διαφόρων αλλαγών που συμβαίνουν στο και DNA. Και τι κάνει βρε παιδί μου το παιδί το εγγόνι μιας... Παχύ γυναίκα. Πρέπει να παλεύει διαρκώ με αυτό. Πρέπει να παλεύει με τα γονίδια του. Μάλιστα. Τελικά δεν είμαστε μόνο ό,τι τρώμε, είναι ό, ό,τι έχει φάει και η ε, μητέρα μα, ίσω και η γιαγιά μα. Άρα έτσι. να το προσέχουν λοιπόν οι μαμάδε. Έτσι ακριβώ. Κυρίω. Να δούμε λίγο για τη γονιμότητα κάποια νέα. Υπάρχει μια θετική επίδραση στη γονιμότητα ορισμένων θρεπτικών συστατικών όπω είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα αντιοξυντοτικά και φυσικά το να έχουμε ένα φυσιολογικό υγιέ σωματικό βάρο, αλλά παράλληλα έχουμε και μια αρνητική επίδραση στην γονιμότητα με μια υπερκατανάλωση κορεσμένων ζωικών λιπαρών και φυσικά μια κατάχρηση αλκοόλ. Να συνεχίσουμε για την εγκυμοσύνη και να πούμε ότι οι πιθανότητε επίτευξη εγκυμοσύνη αυξάνονται περίπου κατά 40% όταν το ζευγάρι και ο άντρα και η γυναίκα ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τη μεσογειακή Άρας. διατροφή. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα με την υπογονιμότητα που μαστίζει τα ζευγάρια σήμερα. Και να κλείσουμε με τον κυρκαδικό κύκλο, είναι το βιολογικό μα ρολόι που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του σωματικού βάρου. Επομένω, είναι πολύ σημαντική η ώρα, η σταθερότητα των ωρών που κάνουμε τα γεύματά μα και η σταθερότητα τη ώρα που πέφτουμε για ύπνο το βράδυ. Έτσι Α, ώστε και να μπορέσουμε και αυτό, Μάλιστα. πολύ σημαντικό, να ρυθμίσουμε το σημαντικό μας βάρος. Μάλιστα, δεν μας άρεσαν όλα, μας άρεσαν <συ> τα περισσότερα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ζήση.